Εδώ μαζί μας στο στούντιο Άρης Πορτοσάλτε Ευαγγέλης Παπαδημητρίου. Γεια σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρέπει να πούμε ότι όσα ελέγχθησαν χθες από τον κύριο Πνευματικό προκάλεσαν σήμερα την αποπομπή του από τους φοδέλτες της Νέας Δημοκρατίας, ελέγχθησαν σε μια συζήτηση. Μια ώρα, Άρη, τον είχε ναι, μια ώρα. Συζητούσατε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας χθες, σε σένα το πρωί. Ναι, ναι, σε μένα, ναι. Ήταν μια συζήτηση που δεν είχε σχέση με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας φυσικά και δεν υπήρχε λόγος να έχει σχέση. Απλώς ήταν μια συζήτηση με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ένας εξαίρετος επιστήμον και παρέθετε την άποψή του, ναι, βεβαίως, υπόθηκαν όλα. Για το πώς μπορεί τεχνοκρατικά να οργανωθεί ένα σύστημα υγείας και πώς, τι παραμέτρους μπορεί να πάρει ή τι παραμέτρους παίρνει έξω. Και μπήκε και αυτό το οποίο είναι σκληρό, καμία αντίρρηση, αλλά μπήκε μέσα σε μια λογική συνολική. Δεν ήταν κάτι που το απλώς αν πάρεις τις προτάσεις θα πεις ναι, ωραία, να έρχεται ο πνευματικός υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος θέλει να φέρει αυτόν τον μεσαίωνα στην Ελλάδα. Μάλιστα. Μετά από εκεί αρχίζει ο κανιβαλισμός και πάμε παρακάτω. Είναι κρίμα, εγώ έχω στεναχωρηθεί για την απόφαση αυτή, αλλά έτσι σημαίνει. Να δεχτώ ότι σε τις προεκλογικές περιόδους δεν πρέπει να κάνουμε τέτοια συζήτηση. Μάλιστα. Αλλά τι πρέπει να συζητάμε. Επιτείνως πράγματος. Γιατί εδώ ανήκεται και ένα άλλο ζήτημα τώρα. Ναι. Που μπορούμε να το κουβεντιάσουμε και αυτό, αν θέλετε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, θα λείψει από το κοινοβούλιο ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σοβαρός και θα μπορούσε να συμμετάσχει και αυτό σε μια συζήτηση για το πώς θέλουμε να φτιάξουμε το σύστημα υγείας. Προφανώς, γιατί ο κ. Πνευματικός υπηρετεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Υπηρετεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με συνέπεια και όλοι. Ως πανεπιστημιακός καθηγητής στο ΚΑΤ. Είναι καθηγητής ορθοπαιδικής. Αλλά η δήλωση είναι αδιανόητη. Δεν είναι όμως η δήλωση, είναι μια συζήτηση. Αν η δήλωση καθίσταται. Παραδείγματος χάρη, επειδή. Αν με επιτρέψετε, εγώ θέλω να παίξω με τη λέξη. Θα το πει όλο. Κάνετε μια συνολική συζήτηση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, αυτή η παράμετρος έπρεπε να λείπει. Δεν μπορεί να λείπει, γιατί είναι μέσα στα. Αν θέλεις να κάνεις μια συζήτηση, θα μπει και αυτή. Δεν μπορεί να το αποφύγεις. Ποια, ότι θα διαλέγουν τους καρκινοπαθείς. Όχι. Αυτό σου λέω. Όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη δήλωση, δήλωση σημαίνει ότι στέκομαι μπροστά στην κάμερα και κάνω μια δήλωση. Εσύ ότι παράμετρος, σου λέω. Γι' αυτό σου λέω, είπα σε παράμετρος. Αν μέσα από μια συζήτηση 40 λεπτών. Πάρεις τρεις προτασούλες, το κάνεις δήλωση. Το κάνεις δήλωση και το λανσάρεις ως δήλωση. Μάλιστα. Αλλά δεν ξεκινάμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Συζητούμε ένα συνολικό ζήτημα που λέγεται πώς μπορεί να κτιστεί ένα να οικοδομηθεί. Και μέσα σε αυτό είναι αυτή η παράμετρος. Μέσα θα μπει και αυτό γιατί υπάρχει το κόστος. Και λέει ο άνθρωπος. Και λέει ο άνθρωπος. Με το δεδομένο ότι τα χρήματα που διαθέτουμε δεν είναι απεριόριστα, δεν είναι μόνο για την υγεία. Υποχρεωτικά θα ληφθούν κάποιες παράμετροι. Υποχρεωτικά εκ των πραγμάτων. Βάζεις παραμέτρους. Μπορεί να σταθεί μια τέτοια παράμετρος και μπαίνει σε μια συζήτηση. Δεν λέω ότι πρέπει να το κάνω. Αλλά συζητάς, επαναλαμβάνω, γιατί θέλεις να διαθέσεις χρήματα για ένα σύστημα. Να το οργανώσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ποιες παραμέτρους θα λάβει υπόψη μια τεχνοκρατική μελέτη επιστημονική και όχι συζήτηση του τύπου μελέτη, μισό λεπτό. Η οποία, αν με επιτρέπεις, μισό λεπτό. Η οποία δεν είναι συζήτηση τραπέζι να συζητήσουμε τα προγράμματα των κομμάτων. Μάλιστα. Δεν ήταν τέτοιο πράγμα. Επειδή σε ακούω και το τεχνοκρατικό που το λες συνέχεια, σ' άκουσα και χθες το βράδυ. Πρέπει να υπάρχει κάπου και αυτό. Όχι, να υπάρχει αυτό, λέω εγώ. Συμφωνώ. Όταν υπάρχει αυτό, θα πει και αυτό. Να ξεκινήσουμε τεχνοκρατικά να δούμε πού χάνονται τα λεφτά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Να μας πούν πού χάνονται τα λεφτά. Και στο τέλος να φτάσουμε να κάνουμε αυτό. Εγώ αυτό το συζήτησα με τον πνευματικό. Αλλά αυτή η παράμετρο δεν πρέπει να υπάρχει. Σε έναν άνθρωπο που είναι δηλαδή και ακούει τώρα. Όχι, μην το πας γιατί έτσι του βάζεις, γιατί έτσι το πειράζεις το θέμα. Η συζήτησή μας με το πνευματικό, θα σου πω, θα το εξηγήσω. Ναι. Μπορείτε καταρχήν, είναι διαθέσιμο on demand, να πείτε το ακούσετε, από την αρχή μέχρι τέλος. Ναι. Γιατί η συζήτηση ξεκινάει ότι τα νοσοκομεία, τα κρατικά, πρέπει να έχουν έσοδα-έξοδα, ισολογισμό. Όπως πληρώνει ο ΕΟΠΗ το ΧΥΠΣΙΖΕΤ νοσοκομείο, ιδιωτική κλινική, πρέπει να πληρώνει και το κρατικό νοσοκομείο. Αυτά δεν ακούστηκαν, υπάρχουν όμως. Στη συνέχεια εξελίσσεται μια συζήτηση. Είδες λοιπόν ότι με κοιτάζεις με ένα ύπος που μου λες, κοιτάζω. Αυτά υπόθηκαν. Βέβαιως και όχι, δεν σε κοιτάζω. Έτσι ξεκινάμε για να δούμε. Δεν σε κοιτάζω με αυτό το ύφος. Για να δω πού έχω το πρόβλημα. Μα δεν σε κοιτάζω με αυτό το ύφος. Κατάλαβες, λέω, το έσοδα-έξοδα. Συμφωνούμε. Το έσοδα-έξοδα μέχρι ενός σημείου.
Το δημόσιο νοσοκομείο. Ξέχασε το ότι. Τι κόστος θα καλύψει, βρε Χριστό μου, άλλο προσπαθώ να πω. Ένα νοσοκομείο. Κάτι, μπορεί να μην το λες σωστά, ρε. Ένα νοσοκομείο έχει. Χριστό μου. Έχει έσοδα και έξοδα. Ένας φορέας, ένα μαγαζί έχει έσοδα και έξοδα. Εσύ προφανώς επιλέγεις πού θα ξοδέψεις τα χρήματά σου. Δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Εγώ λέω στο ότι στο τέλος. Αν δεν φτάνουν ημέρα... τα λεφτά, πρέπει να έρθει ο κρατικός προϋπολογισμός που τον πληρώνουμε ένα σκασμό λεφτά. Δηλαδή, άμα τελειώσει τα ΣΤΕΠ, τι θα πει, δεν θα βάζω ΣΤΕΠ. Έτσι κι αλλιώς τα χρήματα του ΕΟΠΗ είναι κρατικός προϋπολογισμός. Και λέω λοιπόν, μία από τις ιδέες που συζητείτε είναι αντί να είμαστε στο καθεστώς του πάρε τη χρηματοδότηση, φτάνει δεν φτάνει, εκείνο το άλλο. Να καθορίσεις ποια θα είναι τα έσοδα του νοσοκομείου αυτού από τον ΕΟΠΗ πάλι. Ο ΕΟΠΗ θα είναι αυτός που θα σου δώσει πάλι σου ή ο ιδιωτικός φορέας, η ιδιωτική ασφάλιση. Μάλιστα. Αν ανοίξει το νοσοκομείο. Αλλά αν τελειώσουν τα λεφτά, τι γίνεται. Εκεί είναι το θέμα όλο. Όταν τελειώσουν τα χρήματα, υπάρχει ένα κράτος από πάνω το οποίο κοιτάζει και λέει πού είναι η έλλειψή μου εκεί. Πάω να δω την έλλειψη. Αυτό λέμε, παιδί μου. Αυτό όμως να το οργανώσουμε έτσι ώστε το νοσοκομείο να μην του λείπει ούτε η μαξιλαροθήκη. Μάλιστα. Ούτε το φάρμακο δεν το λείπει στα δύο. Ούτε το φάρμακο. Αλλά δεν είπε κανείς να του λείπει το φάρμακο. Δεν ξεκίνησε από το να του λείπει το φάρμακο. Άρα, λέει όμως σε κάποιες περιπτώσεις, Χρήστο μου, η επιστήμη, ότι σε κάποιες περιπτώσεις. Δεν είναι παράμετρο της πολιτικής, Άρη, αυτό. Είναι παράμετρο της επιστήμης. Η επιστήμη θα το πει. Ναι, η επιστήμη είναι δεν είναι της πολιτικής. Μα η επιστήμη το λέει. Ναι, αλλά δεν είναι της πολιτικής. Η επιστήμη το λέει και το έβαλε ως παράμετρο. Πάμε στο Βαγγέλη. Η επιστήμη το βάζει. Λοιπόν, δεν το έβαλε η πολιτική. Αυτό που θες να πεις είναι ότι η επιστήμη αποφασίζει τι θα γίνει με αυτούς τους ασθενείς. Η επιστήμη θα αποφασίσει. Απλώς έγινε μία συζήτηση τεχνική επιστημονική με έναν άνθρωπο ο οποίος δυστυχώς για αυτόν είναι και υποψήφιος βουλευτής. Στην Ελλάδα όμως την προεκλογική περίοδο πρέπει να λέμε μόνο. Γιούρια ή να λέμε τα κάναμε όλα τέλεια. Αν είμαστε ανάμεσα σε αυτά τα δύο, είμαστε τέλειοι για όλους τους μηχανισμούς. Όχι, να μιλήσει ο Βαγγέλης, αλλά εγώ δεν λέω αυτό, εν πάση περιπτώσει. Έτσι καταλήγει. Συγγνώμη, Βαγγέλη. Πώς καταλήγει. Το ότι τον πετάει έξω η Νέα Δημοκρατία, εκεί καταλήγει. Είναι αυτό. Κοινή ομολογία της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, αυτό λέω. Κοινή ομολογία. Ότι... Εσύ θα πεις ότι θέλεις απλώς. Εγώ λέω ότι τον πετάει η Νέα Δημοκρατία. Κοινή ομολογία της Νέας Δημοκρατίας. Ότι δεν αποδέχομαι αυτά που λέει. Εγώ ως Πορτοσάλτε λέω ότι τον πετάει η Νέα Δημοκρατία. Κατ' εμέ είναι μια λαθασμένη απόφαση. Κατ' εμέ. Αλλά η Νέα Δημοκρατία. Ξέρεις πάντα βρει η Νέα Δημοκρατία με τους ψηφοφόρους της. Λοιπόν, εγώ δεν θα ξεκινήσω ούτε από το συγκλονιστικό του ανάλγητου της δηλώσεως. Θα το αφήσω στο τέλος. Θα ξεκινήσω από το τεχνοκρατικό, αφού θέλουμε. Και μόνο που το συζητάω, βέβαια, το τεχνοκρατικό, με ανατριχιάζει. Αλλά να το δούμε το τεχνοκρατικό. Λοιπόν, πάμε να δούμε το κόστος. Βαγγέλη, μισό λεπτό. Κάτσε, μισό λεπτό, όπως διακόψεις και εσένα. Μη σε ανατριχιάζει το τεχνοκρατικό. Ο κρατικός προϋπολογισμός δίνει 5 δισεκατομμύρια, 200 εκατομμύρια ευρώ στην υγεία. Αυτό θα πω, Χρήστο μου. Άκου λοιπόν να ξεκινήσουμε με το τεχνοκρατικό. Τι πληρώνουμε εμείς. Εμείς, τι πληρώνουμε ο καθένας. Καταρχάς ο συνταξιούχος για κάθε σύνταξη που λαμβάνει, κύρια και επικουρική, πληρώνει 6% υγειονομική περίθαλψη. Κάθε μισθωτός, εμείς δηλαδή οι τέσσερις μας, πληρώνουμε 7,10% μαζί με τον εργοδότη επί των αποδοχών για υγειονομική περίθαλψη. Κάθε ελεύθερος επαγγελματίας πληρώνει κάθε μήνα ένα σεβαστό ποσό. Όλα αυτά, χώρια τα ποσά που φορολογούμαστε κάθε μήνα. Αυτό καταλήγει στο ότι υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα τα οποία δίνουμε εκεί. Όχι, λέω άλλο. Ότι εμείς πληρώνουμε κάθε μήνα. Ναι. Τι πληρώνουμε κάθε μήνα? Την υγειονομική περίθαλψη που στην πλειοψηφία των χρόνων μας δεν την εκμεταλλευόμαστε. Υγιείς να είμαστε οι άνθρωποι, αυτό εννοώ. Άρα πληρώνουμε για τους ανθρώπους τους μη έχοντες και έχοντες την ανάγκη. Δηλαδή, πληρώνουμε για τους ανθρώπους οι οποίοι μέχρι και την τελευταία μέρα της νοσηλείας τους θέλουμε να τους βλέπουμε δίπλα μας. Ζωντανούς. Πολύ ζωντανούς. Μέχρι και την τελευταία μέρα που την επόμενη μπορεί να πεθάνει, το κράτος το έχω πληρώσει. Και θέλω λοιπόν τον ασθενή που είναι έτοιμος να πεθάνει την επόμενη μέρα, έστω και την τελευταία μέρα να το βλέπω δίπλα μου. Αυτό είναι το ανάλγητο της δηλώσεως και δεν μπορώ να ανεχθώ απόψεις που λέει είναι τεχνοκρατικό ή δεν είναι τεχνοκρατικό. Το έχω πληρώσει το τεχνοκρατικό. Για να βλέπω τον άνθρωπό μου αυτό, έστω και μία μέρα ακόμα. Αυτό μπορεί να πει και μία παρόλα
η οποία έρχεται σε παρακαλώ, δεν σε χαρακτηρίζω. Όχι, δεν σε χαρακτηρίζω. Σε παρακαλώ πολύ, δεν σε χαρακτηρίζω. Διότι ακούω παρόλες η Νέα Δημοκρατία σήμερα με την ανακοίνωσή της τι κάνει, ομολογεί ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει την άποψη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν λέει πετώντας τον έξω. Όπως είπε ο Τσίπρας για τον Κατρούγκαλο. Ο Κατρούγκαλος είναι ίσα εκ των κορυφαίων συνταγματολόγων. Θα λείψει από τη Βουλή. Βεβαίως. Τον πετάει έξω ο Τσίπρας γιατί δεν ήταν στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αυτό κάνει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Ομολογεί ότι αυτά που είπε ο κύριος Πνευματικός δεν είναι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και τον πετάει έξω. Μάλιστα. Σωστά. Ή είναι κάτι άλλο. Εδώ γιατί βάζεις το «ή» είναι κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Γιατί το βάζεις το «ή» είναι κάτι άλλο. Λέω, δεν ξέρω. Ή δεν είναι και στον έναν. Αυτό λέω. Δεν τα βάζουμε σε ζύγια. Αυτό λέω. Επίσης θέλω να πω κάτι. Πολιτικό ρεπορτάζ κάνουμε. Γιατί το πληρώνουμε όλα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι τούτη εδώ η χώρα έχει αποφασίσει να έχει δωρεάν σύστημα υγείας. Βεβαίως. Εκεί τελειώνει το τι πληρώνουμε. Γιατί το τι πληρώνουμε είναι λιγότερα από αυτά που εξοδεύει ο κρατικός προϋπολογισμός. Αλλιώς θα έφτανε. Δηλαδή δεν είναι με τον παρά μου και την κυρά μου. Όχι. Λέω επειδή αλλά πληρώνω θα έχω. Όχι. Η χώρα πληρώνουμε κάποιο ποσοστό. Η χώρα έχει αποφασίσει να έχει δωρεάν σύστημα δημόσιας υγείας. Δεν το πληρώνουμε όχι στο όλο. Όχι όλο. Γιατί και θα κάνει για όχι 35%. Όχι, γιατί, λοιπόν, γιατί δεν είναι σωστές οι υπηρεσίες στο δημόσιο νοσοκομείο και για πολλά άλλα θέματα. Δεν είναι μόνο γι' αυτό. Αλλά θέλω να πω, έχει αποφασίσει η χώρα αυτό. Σε αυτό δεν υπάρχει άλλη συζήτηση. Τα χρήματα που πάνε από τον κρατικό προϋπολογισμό στο δημόσιο σύστημα υγείας πιάνουν τόπο. Όχι. Όχι. Πιάνουν. Όχι, όχι. Τι, ωραία, πρέπει να πιάσει το τόπο. Άρα, τι, να του αφήσουμε παράμετρο. Να το κάνουν. Μα δεν είπε αυτό κανείς. Αυτό. Μη μου λες τέτοια, γιατί θα σκοτωθούμε. Αυτό σου είπα. Όχι, δεν λέω για σένα. Λέω για τη δήλωση του κυρίου Πνευματικού. Μα δεν είπα αυτό. Η δήλωση του κυρίου Πνευματικού είπαμε ότι είναι αδιανόητη. Τελεία παράγραφος για μένα. Και αυτή η παράμετρος δεν θα πρέπει να συζητείτε καν. Καν. Θα πρέπει το τελευταίο φάρμακο που βγαίνει σε οποιοδήποτε να έρχεται εδώ. Έστω και για μία αυτό μέρα. Έχει αποφασίσει η χώρα. Ωραία. Εάν η χώρα αποφασίσει κάτι άλλο με τις εκλογές ή με τις αναθεωρήσεις ή με οτιδήποτε άλλο θέλει, να πάμε στο άλλο και να αποφασίσουμε εμείς. Καλάρι. Αυτές είναι επιστημονικές συζητήσεις. Δεν, εγώ δεν μπορώ να πω σε συζήτηση όταν μπλέκεται η πολιτική με θέματα επιστήμης. Αυτό σου είπα από την αρχή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Μα αυτό σου είπα από την αρχή. Άρα, είναι λοιπόν, επιστημονική για συζήτηση. Την πολιτική, δεν είναι θέμα. Για την πολιτική. Αποφασίζουν για τρεις πολιτική. Λοιπόν, εγώ ευθέως θα πω. Για την πολιτική, λοιπόν, η Δημοκρατία έκρινε ότι αυτός ο άνθρωπος εκ των καλύτερων επιστημόνων που έχουμε δεν κάνει να ανοίγει το στόμα του. Κοινώς αποδεκτό από όλους. Γεια σας. Λοιπόν, όχι σας. Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια στη Νέα Δημοκρατία. Δεν κάνει να ανοίγει το στόμα του. Γιατί αν ήθελε η Νέα Δημοκρατία να επιτρέπει στους σοβαρούς ανθρώπους να μιλούν, θα τον είχε. Τελεία. Επίσης κάτι είναι ταπεινή μου γνώμη. Πάμε λίγο στον Αντώνη Ατζολέτο. Δεν τον θέλει, τον πέταξε. Πάμε λίγο στον Αντώνη Ατζολέτο, παρακαλώ, να δούμε τι έχει υποθεί από τον κύριο Τσίπρα στην συνέντευξη τύπου. Τον αδικεί πάρα πολύ. Και μην το λες. Όχι, μην το λες. Όλοι κρινόμαστε για αυτά που λέμε. Δεν υπάρχει τον αδικό. Με βάση αυτό που λέει. Είναι άλλο η επιστημοσύνη, Βαγγέλη, και άλλο η πολιτική. Παρακαλώ. Αν δεν σας αρέσει η πολιτική παρόλα. Σε ένα δεν είναι πολιτική παρόλα. Είναι προεκλογική παρόλα. Είναι πολιτική άποψη. Και στάση ενός